Γεια και χαρά, φίλες και φίλοι. Είναι εκπομπή Newsroom στο Omnia TV. Επέστρεψα. Σήμερα είμαστε χωρίς τον Πότμο. Δεν το έχει μοίρα να κάνουμε μια εκπομπή μαζί φέτος, φαίνεται. Μέσα στον Ιανουάριο θα κάνουμε μέχρι να κλείσει. Εν πάση περιπτώσει, πάμε να δούμε τα θέματα έτσι όπως διαμορφώθηκαν στην ομάδα Newsroom στο Omnia TV. Ξεκινώντας από την επίταξη των εργαζομένων στο μετρό, που αποφασίστηκε από την κυβέρνηση. Το θέμα βρίσκεται φυσικά σε εξέλιξη, να αναφέρουμε. Διέταξε, όπως είπαμε, την επίταξη των εργαζομένων η κυβέρνηση. Πιο συγκεκριμένα, όπως βλέπουμε να αναφέρεται στο Twitter, σε λίγη ώρα αρχίζει η επίδοση 2.500 φύλων πορείας. Δεν αναφερόμαστε σε στρατιώτες, αναφερόμαστε σε εργαζόμενους, οι οποίοι για 8 ημέρα πραγματοποιούν απεργία. Υπάρχουν αρκετές κινήσεις αλληλεγγύης, θα έλεγα, και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Ήδη κάποιος κόσμος έχει πάει στο σημείο. Βέβαια, το γεγονός ότι υπάρχει απεργία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν βοήθησε αρκετά, όπως και η καταιγίδα που υπήρχε λίγο νωρίτερα στην Αθήνα. Λοιπόν, το τραμ και ο ηλεκτρικός έχουν παρατείνει την στάση εργασίας τους μέχρι σήμερα το βράδυ, δηλαδή δεν λειτουργούν. Προειδοποιητική 48-ωρη απεργία στα πλοία θα πραγματοποιηθεί 31 Ιανουαρίου. Επίσης, για αύριο, Παρασκευή, έχει προγραμματιστεί πανατική στάση εργασίας, πανατική απεργία, 24-ωρη απεργία. Και γι' αυτό βλέπω κάποιες αναφορές ότι αυτό θα καλύψει κατά κάποιο τρόπο τους εργαζόμενους στο μετρό. Αναμένεται να το δούμε αυτό στις επόμενες ώρες. Θα παρακολουθούμε φυσικά και ίσως και μέχρι το τέλος του δελτίου να έχουμε περισσότερα νέα. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα στην επόμενη είδηση. Πολύ σημαντικό. Σε κρίσιμη κατάσταση δύο έφηβοι επιβάτες μοτοσικλέτας. Μετά από καταδίωξη της αστυνομίας, έχουν συλληφθεί επίσης οι αστυνομικοί με εντολή εισαγγελέα. Πιο συγκεκριμένα, χθες γύρω στις 23:20, 23:11 και 23:20 το βράδυ, στο Ηράκλειο Κρήτης, δύο νεαροί, δύο παιδιά, 16 χρονών και 19 χρονών, που επέβαιναν σε μία μοτοσικλέτα, δέχτηκαν την ενόχληση της αστυνομίας, τους ζήτησαν να σταματήσουν. Η μοτοσικλέτα, από ό,τι αναφέρουν, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της αστυνομίας, δεν είχε πινακίδες. Τέλος πάντων, καταδίωχθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτά τα δύο παιδιά, από την αστυνομία. Σύμφωνα με μαρτυρίες μιας γυναίκας, ένας από τους δύο αστυνομικούς άπλωσε το πόδι του και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ανατραπεί η μηχανή, την κλώτσισε από ό,τι φαίνεται, και τα δύο παιδιά να συρθούν για πολλά μέτρα στο έδαφος. Σε κάποιο μέσο διάβασα ότι εξφενδονίστηκαν, δεν ξέρω κατά πόσο είναι υπερβολή η πραγματικότητα. Τα δύο αυτά παιδιά νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Ωστόσο, η αστυνομία έβγαλε ανακοίνωση, στην οποία απλώς αναφέρει ότι ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του μοτοποδηλάτου, με αποτέλεσμα να εκτραπεί δεξιά της πορείας του και να πέσει από ύψος σε παράπλευρο χώρο. Σε αυτό εδώ πέρα περιορίστηκε, χωρίς να συγκεκριμενοποιήσει αν δέχτηκε κάποιο χτύπημα η μηχανή από την ομάδα Δίας. Να περάσουμε να δούμε το βίντεο. Είναι ένας άνθρωπος από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου και η μητέρα του ενός από τους δύο, του 19χρονου, που θα δείτε τα όσα αναφέρει στις δηλώσεις της. Τα παιδιά βρίσκονται στις, το μεν μικρότερο, το 15χρονο, στη μονάδα παιδών και το 19χρονο βρίσκεται στη μονάδα ενηλίκων. Είναι αιμοδυναμικά σταθερά, όμως έχουν βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, η κατάσταση τους κρίνεται κρίσιμη και το επόμενο τρίμηνο θα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Το νοσοκομείο είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια και ελπίζουμε η πορεία των παιδιών να είναι πολύ καλή. Τα δύο παιδιά είναι σε κρίσιμη κατάσταση, από ό,τι μας ενημερώσαν οι γιατροί. Αυτό, τι να σου πω άλλο. Τι σας έχουν πει για το περιστατικό, πώς έγινε το περιστατικό με το γιο σας? Το περιστατικό, από ό,τι μας ενημερώσαν εμάς, είναι ότι ήταν καθοδόν εν κίνηση τα παιδιά και τα δύο και μας ενημερώσαν ότι τους έκαναν λύση, μα λέει, το Δίας
το οποίο τα παιδιά δεν σταματήσανε, τώρα τους λόγους τους ξέρει, τους ξέρουν τα παιδιά. Αλλά ό,τι και να ήταν, δεν ήταν εγκληματίες όμως το να πάει το κολόπεδο από δίπλα και να του παίξει το πόδι και να το ρίξει στον κρεμό και τα δύο παιδιά. Εντάξει, αυτό. Υπάρχει μαρτυρία. Μαρτυρία από μια κυρία η οποία έγινε η κατάθεση αυτή τη στιγμή. Απάνω έχουν πιαστεί και οι δύο, είναι μέσα και οι δύο. Τι λέει η μαρτυρία της γυναίκας? Ήταν μπροστά εκείνη τη στιγμή ότι είδε το συνοδηγό την ώρα που έσπρωχνε τα παιδιά. Βγήκανε, καβαλάνε μία μηχανή τώρα, οδηγάνε, την έχουν δει νόμος όλος. Να μην το πω κι αλλιώς τώρα. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή το δικό μου παιδί και το άλλο παιδί, το 15χρονο, είναι στην εντατική και κινδυνεύει. Εμένα θα μου το σώσει η αστυνομία αυτή τη στιγμή? Θα μου το σώσει? Ας γίνει κάτι περαιτέρω και θα δεις τι έχει να γίνει μετά. Αυτή τη στιγμή είναι μέσα, έχει αναλάβει ο δικηγόρος μας την υπόθεση. Και θα δούμε τι έχει να γίνει από εκεί και ύστερα. Το μόνο που θέλω αυτή τη στιγμή είναι να γίνουν καλά τα παιδιά, και το δικό μου και το άλλο, και από εκεί και ύστερα ξέρουμε εμείς τι θα κάνουμε. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι σε εξέλιξη το θέμα, γιατί από όσο διαβάζω, η υγεία των παιδιών είναι σε κρίσιμη κατάσταση, αλλά ωστόσο χαρακτηρίζεται σταθερή η πορεία της υγείας τους, δηλαδή δεν χάνουν αίμα από ό,τι διάβασα, σας ελπίσουμε να είναι καλά και να δούμε και φυσικά την έκβαση της υπόθεσης, γιατί σε αυτή την περίπτωση φανταστείτε ότι δεν υπάρχει κάποιο σχετικό βίντεο όπου φαίνεται τι πραγματικά συνέβη, υπάρχει μόνο μία μαρτυρία. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε την έκβαση της υπόθεσης και τι θα γίνει τελικά. Θα το παρακολουθούμε το θέμα. Λοιπόν, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Πρόκειται να αναφερθούμε στην ανάληψη ευθύνης για την επίθεση που πραγματοποιήθηκε στο ΜΟΛ την Κυριακή που μας πέρασε. Δημοσιεύτηκε πιο συγκεκριμένα ένα κείμενο στο Indymedia για την ανάληψη ευθύνης. Έχει ενδιαφέρον το όνομα του αρχείου που χρησιμοποίησαν οι οργανώσεις που ανέλαβαν την ευθύνη. killthemol.pdf, κόλλητα όλα τα γράμματα. Λοιπόν, το κείμενο συνυπογράφεται από τις οργανώσεις Άγρια Ελευθερία και Υποκινητές Κοινωνικών Εκρήξεων. Λοιπόν, οι οργανώσεις αυτές χαρακτηρίζουν το ΜΟΛ ως ένα ψηφιδωτό αίματος πόνο εκμετάλλευσης και σφαγών ανθρώπων από έναν άλλο κόσμο, ενός κατώτερου θεού. Και προφανώς αναφέρεται στα προϊόντα αυτά που περιέχονται στο ΜΟΛ, τα οποία προέρχονται από χώρες του τρίτου κόσμου, ορισμένα από αυτά τουλάχιστον. Επίσης, στην προκήρυξη αναφέρουν για εμάς το ΜΟΛ και το κάθε ΜΟΛ είναι ένα τεράστιο νεκροταφείο ανθρώπων και αληθινών αξιών. Γι' αυτό και το χτυπήσαμε. Λοιπόν, στην προκήρυξη επίσης να πούμε ότι κατηγορηματικά αναφέρουν ότι στόχος τους δεν ήταν οι επισκέπτες του ΜΟΛ και αναφέρουν φυσικά ότι είχαν προβλέψει για την ασφάλειά τους αφού τον μηχανισμό τον τοποθέτησαν, όπως αναφέρουν, σε κάποιο ντουλαπάκι, από κάποιο διαφημιστικό, όπως λέγονται, κιόσκια, όπως λέγονται, και όχι σε κάποιο κάδο, όπως είχαν αναφέρει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή ένα σημείο που δεν ήταν προσβάσιμο. Και αναφέρουν επίσης ότι έδωσαν αρκετό χρόνο, κάνοντας 4 προειδοποιητικά τηλεφωνήματα στην υπηρεσία ασφαλείας του ΜΟΛ, στο Zoogla.gr, στην Ελευθεροτυπία και στην εφημερίδα Ποντίκη, η οποία αναφέρουν ότι αντιμετώπισε το τηλεφωνήμά τους ως φάρσα και γι' αυτό το λόγο δεν είδαμε να αναφέρεται κιόλας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έτσι αναφέρουν οι ίδιοι. Λοιπόν, σχετικά με τα όσα αναφέρθηκαν περί αποπροσανατολισμού, αναφέρουν στο κείμενο, είναι αυτονόητο ότι θέλουμε να στρέψουμε την προσοχή μακριά από τη λίστα Lagarde και το κάθε σκάνδαλο, γιατί όλα αυτά αποτελούν ένα μικροσκοπικό δείγμα της απειλής των διαχειριστών του κόσμου μας. Δεν συμμετέχουμε σε θεσμικά παιχνίδια διαφθοράς και διαπλοκής, αναφέρουν. Ολόκληρο το κείμενο μπορείτε να το διαβάσετε στο Omnia TV, όπου και το αναδημοσιεύσαμε. Δίνω και ένα link στο chat, αν επιθυμείτε να το διαβάσετε. Λοιπόν, και να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Πρόκειται για μία 52χρονη μεταφράστηρια και μεσήτρια, υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές στην Α Θεσσαλονίκης, παράγοντας επίσης του κόμματος σε θέματα ομογενών, η οποία είναι μεταξύ τριών ατόμων για κάποιο κυκλώματος για λευκούς γάμους. Λοιπόν,
Στο κύκλωμα εμπλέκονται έως τώρα 172 άτομα, όπως αναφέρουν η πληροφόρηση προέρχεται κυρίως από καθεστωτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, με ενεργό ρόλο 7 δικηγόρων, μεταφραστών, έναν υπάλληλο της Διεύθυνσης Αλλοδαπών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και δύο υπάλληλοι των Δήμων Θεσσαλονίκης και Ωραιοκάστρων. Μάρθα Τσαρτσίδου ονομάζεται η υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία ήταν επίσης στο διάστημα 2006-2010 δημοτική σύμβουλος στο Χορτιάτι και συνελήφθη σε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση μαζί με άλλα 10 άτομα και φέρεται να είναι από τα ηγετικά, από τα άτομα που είχαν την ηγεσία σε αυτό το κύκλωμα. Όπως αναφέρεται, η ταρίφα για κάθε λευκό γάμο προκειμένου να νομιμοποιηθούν κάποιοι μετανάστες ήταν 7.000, ενώ οι γαμπροί και οι νύφες έπαιρναν από 500 μέχρι 1.000 ευρώ ο καθένας ή 2.000 ευρώ αν χρειαζόταν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό για να γίνει η τελετή του γάμου. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον γιατί, όπως γνωρίζουμε, κάθε μέρα πραγματοποιούνται από την κυβέρνηση που συμμετέχουν τουλάχιστον δύο, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, που είναι μπροστάριδες του Ξένου Δία, μιας οργάνωσης, μιας επιχείρησης της αστυνομίας, στην οποία καθημερινά προσαγάγονται και συλλαμβάνονται εκατοντάδες μετανάστες. Λοιπόν, και πάμε τώρα στα διεθνή. Κλιμακώνονται οι επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ιεμένη. Όπως αναφέρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, εδώ και 5 συνεχόμενες μέρες έχουν σκοτωθεί 24 άτομα από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όπως αναφέρεται, κατά κύριο λόγο, στόχος είναι οι ίδιοι οι επιτιθέμενοι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι στόχος είναι μαχητές, ενώ υπάρχουν πάρα πολλές καταγγελίες ότι μεταξύ των ανθρώπων που σκοτώνονται είναι κατά κύριο λόγο οι άνθρωποι που σκοτώνονται είναι κατά κύριο λόγο γυναίκες και μικρά παιδιά, άμαχοι δηλαδή κατά κύριο λόγο όπως συμβαίνει συνήθως. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο νέο σχετικά με την επίταξη των εργαζόμενων στο μετρό. Όπως είπαμε, αύριο 24 ώρια πανατική απεργία έχει προκηρύξει το εργατικό σωματείο. Αυτά. Μαζί θα τα πούμε αύριο. Μην ξεχνάτε, η θεματολογία της εκπομπής διαμορφώνεται στην ομάδα Newsroom που βρίσκεται στην κοινότητα του Omnia TV. Γεια και χαρά. Καλό βράδυ.